Πριν μπω στον κατάρθρο σχολιασμό του νομοσχεδίου, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στη χθεσινή απάντηση που δώσατε, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με την κριτική που κάναμε στο νομοσχέδιο για τη διατήρηση των αμερικανόπνευστων θεσμών τη ποινική διαπραγμάτευση, συναλλαγή και διαταγή. Όπω είπαμε και στη χθεσινή κριτική μα, σίγουρα στη συζήτηση για του κώδικε δεν πρέπει να απασχολούν μόνο οι. Οι που εισάγονται, αλλά και αυτές που αφήνεται ε, αλόβητε και που δεν, ε, τροποποιήσεις που θα μπορούσαν να γίνουν και δεν γίνονται και άρθρα που θα έπρεπε να καταργηθούν κατά εμάς. Ε, είπατε κύριε Υπουργέ ότι η προσφυγή σε αυτού του θεσμού είναι προαιρετική και αυτό δεν οδηγεί σε ιδιωτικοποίηση τέλο πάντων τη ποινική δίκη. Μα το πρόβλημα και η κριτική που ασκούμε είναι, βρίσκεται σε αυτή την ίδια τη δυνατότητα που δίνεται, στο δώρο, λέμε, εμεί που κάνετε ειδικά με το θεσμό τη ποινική ε, συνδιαλλαγή, σε οικονομικά ισχυρότερου που μπορεί να βαρύνονται και με βαρύτητα τι κακουργηματικέ κατηγορίε για μπλοκή σε μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα. Να έχουν τη δυνατότητα που έχουν και μεγαλύτερη ευχαίρεια να πληρώσουν ε, ε, και να, για να μπορέσουν να, να εισαχθούν στη ρύθμιση και να απαλλαχθούν, να πέσουν στα μαλαϊκά σε τέτοιες περιπτώσεις. Απ' την άλλη, για παράδειγμα, ο θεσμός της διαπραγμάτευσης μπορεί αντίστροφα σε ανθρώπους, στους εργαζόμενους, στα λαϊκά στρώματα, σε ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα μιας πολυτελούς υπεράσπισης να δημιουργήσει εκβιαστικά διλήμματα και να οδηγηθούν και σε απόσπαση μιας ομολογίας ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν έχουν πράγματι διαπράξει Κάποιο έγκλημα, προκειμένου να αποφύγουν δικαστικέ δαπάνε που δεν είναι σε θέση να καλύψουν και αυτό έχει να κάνει και με ζητήματα τέλος πάνω, του κόστου τη πρόσβαση δικαιοσύνη, κλπ., που δεν είναι τη παρούση. Και βέβαια, γιατί δεν έχουν και την αντίστοιχη νομική στήριξη. Θεωρούμε ότι οι θεσμοί αυτοί οδηγούν σε αναγκαστική υποχώρηση και βασικών αρχών του ποινικού δικαίου και υπερασπιστικών δικαιωμάτων του κατηγορουμένου, όπω αυτό τη αναζήτηση ουσιαστική αλήθεια, του τεκμηρίου αθωότητα και. Που πλήττονται βάναυσα από τέτοιου είδου θεσμού, όπω βέβαια και με τον απαράδεκτο θεσμό τη ποινική διαταγή. Επιμένουμε στην κριτική μα, θα αναφερθούμε εκτενέστερα και στην Ολομέλεια. Τώρα να μπω περισσότερο στον κατάρθωτο σχολιασμό σε κάποια τέλο πάντων που θεωρούμε πιο σημαντικά. Καταρχήν να κάνω μια αναφορά στο άρθρο 80 παράγραφος 5, στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του νομοσχεδίου δηλαδή. είναι ορθή αλλαγή που γίνεται ώστε να διασφαλίζεται ότι ο κατηγορούμενος μπορεί να κάνει χρήση και των τριών δυνατοτήτων που προβλέπει ο νόμος για τη ρύθμιση της καταβολής των δόσεων της επιβληθής σα χρηματικής ποινή. Παρά τα αυτά, ωστόσο, θεωρούμε ότι θα μπορούσε να απαλληφθεί ο, ο περιορισμός στην, στην προβολή τέτοιου είδους ετοιμάτων, γιατί μπορεί η ουσιώδης αλλαγή των όρων της προσωπικής και οικονομικής κατάστασης και η υπαγωγή σε κάποια από τις ρυθμίσεις να μπορεί να αναγνωριστεί και να αναγνωστεί σε μεταγενέστερο χρόνο από την απόρρεψη του πρώτου αιτήματος που υποβλήθηκε. Η οικονομική κατάσταση είναι κάτι που μπορεί να μεταβληθεί και σε μεταγενέστερο χρόνο. Ε, σε σχέση με το άρθρο 99 παράγραφος 1 του ποινικού κώδικα, δηλαδή την παράγραφο 4 του, παρόντος, το άρθρου 1 του παρόντος νομοσχεδίου, ε, θεωρούμε ανεπίτρεπτη την καθυστέρηση και διερεύνηση του χρονικού πλαισίου της αναστολής στις περιπτώσεις του απάντως κατηγορουμένου, ε, αναφερθήκαμε και στην, ε, στην προηγούμενη συνεδρίαση, ε, γιατί αν λάβουμε υπόψη τη χρονική καθυστέρηση που πολλές φορές υπάρχει και είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα στην καθαρογραφή και στην επίδοση ε, μιας απόφασης, ε, για λόγους που δεν αφορούν και δεν εξαρτώνται από τον κατηγορούμενο, ε, επεκτείνεται το χρονικό διάστημα της ε, αναστο, αναστολής ε, της πίνη, νομίζω μου ότι ε, είναι μια, τέλο πάντων όχι τόσο σοβαρή, αλλά είναι και αυτό μια επιβάρυνση του κατηγορουμένου. Ε, τώρα, σοβαρότερο θεωρούμε το ζήτημα που αναδείξαμε χθε στο άρθρο 2, για το άρθρο 137α, σχετικά με τα βασανιστήρια. Και σε αυτή την περίπτωση, ε, η απάντηση που δώσετε στην κριτική, ε, κύριε Υπουργέ, στη χθεσινή κριτική. Ε, δεν είναι στο, στο αυτό που πραγματικά εμείς τονίσαμε στην κριτική για το συγκεκριμένο άρθρο εμείς θεωρούμε ότι στην δεύτερη παράγραφο όπου κατ' εξοχήν περιγράφεται ε, περιγράφεται βασανιστήρια με ρατσιστικό κίνητρο ε, απα, απο, απαλλάσσεται αυτές τις περιπτώσεις από την επιβαρεντική περίπτωση δηλαδή από την προσάυξη ε, κατά δύο έτη της ε, επαπειλούμενης Ποινής, που προβλέπεται σε άλλες περιπτώσεις για τα εγκλήματα με, χαρα... με ρατσιστικά χαρακτηριστικά και θεωρούμε ότι δεν αιτιολογείται παρκώς για ποιο λόγο όταν ε, η κατεξοχήνη περιγραφή ε, της θέλης των βασανιστήριων γίνεται με τα κριτήρια του φύλου, φυλή και λοιπά αυτά τα ζητήματα που βάζει γιατί ε, αποκλείεται η περίπτωση του άρθρου 82α -π Και βέβαια εμείς θεωρούμε προβληματικό γιατί μιλάμε για... Ε, για, το, για, το ε, για το συγκεκριμένο χαρακτήρα του, του, αδική, του αδικήματος αυτό, δηλαδή τα βασανιστήρα που γίνονται από, ε, από πρόσωπα τέλος, που έχουν εξουσία σε βάρος το, ε, των θυμάτων τους, ε, γιατί δεν εντάσσεται στην παράγραφο 2 και τις περιπτώσεις που η επιλογή του παθόντος γίνεται λόγω της πολιτικής του ιδεολογίας, Πέρα από την περίπτωση δηλαδή, τη παραγράφου 1, που ε, του περιγράφει για την αποκήρυξη τη ιδεολογία, αλλά γενικά όταν η στόχευση και τα βασανιστήρια ε, γίνονται ε, λόγω της, των πολιτικών πεπιθήσεων του θύματο, ε, επειδή ε, λόγω και τη φύση του αδικήματο, δυστυχώ υπάρχει πικρή και πολιετή εμπειρία για τέτοια αξιοποίηση των καταστάσεων, θεωρούμε ότι και αυτό πρέπει να έχει την βαρύτερη τιμώρηση ε, με βάση την αιτιολόγηση που κάναμε παραπάνω. Μα ε, μας προκαλεί, αν θέλετε, και μια ανησυχία η εξαίρεση που εισάγεται με την, στην παράγραφο 6 του τελευταίου εδάφιο για τις, ε, ε, ότι δεν θεωρούνται βασανιστήρια πράξη συμφής προς την νόμιμη εκτέλεση της ποινή ή άλλου νόμιμου μέτρου δικονομικού καταναγκασμού. Και το θέτουμε σαν ερώτημα. Ποιες είναι αυτές οι πράξεις που μπορούν να προσυδιάζουν σε βασανιστήρια και, να, ε, και, να, και ξερούνται στην περίπτωση τέλος πάντων, των νόμιμων μέτρων α, δικονομικού καταναγκασμού η ανησυχία μας κυρίως εστιάζεται ε, 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 στο γεγονό ότι υπάρχει και ο, ο σχεδιασμός της επαναφοράς των φυλακών τύπου Γ και δεν ξέρω κατά πόσο τέλος πάντων μπορεί αυτό να αξιοποιηθεί σε περίπτωση αφαίρεσης δικαιωμάτων των κρατουμένων σε τέτοιου είδους ε, περιπτώσεις. Το απέφχομαι, απλά το, το βάζουμε σαν προβληματισμό. Ε, στο σχετικά με το άρθρο 3. Ε, τώρα έχει... Ε, δεν θεωρούμε αρνητικό το να διευρύνει τέλο πάντων και να διώκονται οι περιπτώσει για τα άρθρα 159 και 159α, οι ε, περιπτώσει δωροδοκία και δωροληψία πολιτικών προσώπων. Ωστόσο, θεωρούμε ότι έχει αξιοποιηθεί περισσότερο πολιτικά και ε, από την κυβέρνηση τη στιγμή που ουσιαστικά αποκρύπτονται και μένουν άθικτε οι αιτίε που γεννούν και τα φαινόμενα του χρηματισμού. Ε, και απ' την άλλη, ε, είναι η διάταξη που ουσιαστικά διευκολύνει, προστατεύει κατά κάποιο τρόπο διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων με την εισαγωγή του όρου της παραβίας του ιδιαίτερου καθήκοντος επιμελίας, που στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι πρέπει ε, αυτό να γίνεται μόνο ε, καλυπτόμενο από το δόλο των διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο, τέλο πάντων, είναι επιτρεπτή μια τέτοιου είδους προστασία. Ε, τώρα ε, για μας είναι σοβαρότατες οι διατάξεις που επαναφέρουν την ποινικοποίηση των ε, κινητοποίησεων κατά των πληστηριασμών. Ε, σε, κα, σε καμία περίπτωση βέβαια δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ευσταθεί η, αυτό που επισήμανε προηγούμενο ο, ο αγορητής της ε, Νέας Δημοκρατίας ότι δεν έχουν κοινωνικό πρόσημο τέτοιου είδους ε, τροποποιήσεις. Κάθε άλλο θα λέγαμε, ίσα, -ίσα τέτοιου είδους διατάξεις σύχθησαν εξ αρχής για να καταστήλουν, για να χτυπήσουν τι λαϊκέ κινητοποιήσει που γίνονταν και, στα, και που έμειναν αλόβητε βέβαια ε, και, από στον προηγούμενο ποινικό κώδικα, παρότι δεν ενέτασε τι περιπτώσει του συμβολογράφου, όμω ε, μπορούσε να αξιοποιηθεί για του πληστηριασμού που διενεργούνταν στα δικαστήρια. Ε, θεωρούμε ότι η απε, απελευθέρωση των πληστηριασμών ε, πάει χέρι-χέρι με την ποινικοποίηση των αγώνων που αντικειμενικά που ξέρετε ότι θα αναπτυχθούν και ήδη αναπτύσσονται και γι' αυτό το λόγο ε, παίρνετε και τέτοια μέτρα, ε, όπως βέβαια ε, η ε, αντίστοιχη, τέλος πάντων, ε, ε, διευκολύνεται και την κατέγκληξη δίω, δίωξη την αυτεπάγγελτη δίωξη, με συγχωρείτε, στην περίπτωση ακόμα και τη απλή σωματική βλάβη που μπορεί να συμβεί σε, ένα, σε μια τέτοια κινητοποίηση. Ε, και βέβαια νομίζω ότι αυτό σε συνδυασμό και με ε, συνολικά μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση για να συνεχώς να ελαχιστοποιεί την προστασία της πρώτης κατοικίας ε, καταδεικνύει ότι αν θέλετε είναι και λίγο έωλο ε, και το επιχείρημα που και ο κύριος Υπουργό έδωσε χθες για να υπερασπιστεί και θα πω και παρακάτω το ζήτημα της κατέγκληση δίωξη της απιστίας των τραπεζικών στελεχών και που σήμερα προσπάθησε να στηριχθεί αυτό από την πλευρά των τραπεζών τι δήθεν γίνεται για να διευκολύνεται την διαγραφή των κόκκινων δανείων κάτι τέτοιο δεν υπάρχει πραγματική πρόθεση. Ούτε από την κυβέρνηση ούτε από τι τράπεζε να το κάνουν. Εξάλλου, ήταν και δεν νομίζω ήταν τυχαίο η χθεσινή σα τοποθέτηση, κύριε Υπουργέ, ότι τα μέτρα αυστηροποίηση κατά των κινητοποιήσεων του πληστηριασμού έχουν να κάνουν και με ζητήματα των ομαλών σχέσεων μα με του θεσμού. Νομίζω ότι καταδεικνύεται την πολιτική σα πρόθεση και τα ζητήματα αυτά χρησιμοποιούνται προσχηματικά. Τέλο πάντων, θα πω παρακάτω για την προστασία των τραπεζικών στελεχών. Σοβαρότατε είναι ε, οι αλλαγέ που υπάρχουν και στον α, λεγόμενο τρομονόμο. Βέβαια, ε, να το πούμε, να πω ότι ε, να βλέπουμε θετικά την ε, κριτική που κάνει από την μεριά του ε, ο ειδικό ε, του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, δεν ε, πήραν αντίστοιχα μέτρα για την κατάργηση του τρομονόμου παρά την κριτική που κάνανε όσο βρίσκονταν στην ε, αντιπολίτευση. Ήδη, και, στην 1, ποινικού, ήδη στην παράγραφο 1 του ήδη στην παράγραφο του 187. Ε, α, είχαν ενταχθεί και άλλα αδικήματα, επιπλέον αδικήματα, έχει διευρυνθεί το αξιόπινο και στον προηγούμενο ποινικό κώδικα. Βέβαια, τώρα αυτή πραγματικά η, νέα νομοτεχνική διατύπωση και η εισαγωγή τη γενική διακινδύνευσης των αδικημάτων τη γενική διακινδύνευση από τη μεριά τη Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά δείχνει ότι επιδιώκεται να μην μείνει απ' έξω ούτε ένα αδίκημα το οποίο να μην μπορεί υπό προποθέσει να υπαχθεί και να ενταχθεί στα αδικήματα τη τρομοκρατία. Σε συνδυασμό βέβαια και με την uh, διεύρυνση που έχει ήδη γίνει και την uh, ε, αρκετά όριστη uh, διάταξη της uh, προστασίας της κοινή ειρήνης και των αδικημάτων κατά της κοινή ειρήνης που uh, εύκολα υπαγάγει αρκετά από τα δικήματα, αρκετές από λαϊκές κινητοποίησεις σε τέτοιου μορφού αδικήματα θεωρούμε αυτές τις uh, αλλαγές αρνητικές σε κάθε περίπτωση. Ε, και στην παράγραφο 6 ε, είναι αρνητική η αυστηροποίηση του, από τα τρία στα πέντε έτη του νέου αδικήματος, του νέας, μιας ακόμα μορφής τέλους του αδικήματος που είχε ενταχθεί από, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στον τρομονόμο για την ε, δημόσια απειλή για τις ε, λεγόμενες τρομοκρατικές πράξεις και όλα αυτά για να διευκρινίσουμε η κριτική μας γίνεται Λόγω της ευρύτητας, αν θέλετε, και με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες και με βάση την περιγραφή που γίνεται στον ποινικό κώδικα, την δυνατότητα που μπορεί οποιαδήποτε ριζοσπαστική κίνηση, οποιαδήποτε κινητοποίηση, οποιαδήποτε αντίδραση κατά του το που θέτει, αν θέλετε, υπό αμφισβήτηση το υπάρχον σύστημα, ότι μπορεί υπό προϋποθέση να θεωρηθεί ως τρομοκρατική ενέργεια η γνωστία σε απόψεις των ευρωπαϊκών θεσμών για τη ριζοσπαστικοποίηση ε, να μην επεκταθώ. Ε, απαράδεκτη θεωρούμε βέβαια και την, ε, την ε, ποινικοποίηση τη πραγματοποίηση ταξιδιού. Ε, είπαμε και χθε την τοποθέτησή μα. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση μετατρέπει σε νομοθετική διάταξη την α, απαράδεκτη, το σκεπτικό της α, απόφασης που, στην περίπτωση της Ριάννας που για ένα ταξίδι, ένα ταξίδι στην Ισπανία θεωρήθηκε ως ένδειξη ενοχής και συμμετοχής σε τρομοκρατικές πράξεις. Θεωρούμε ότι έχει να κάνει με άλλου είδους ζητήματα και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ελέγχει και να φακελώνει και τα ταξίδια κλπ. Θα, θα αναφερθούμε πιο εκτενώς στην Ολομέλεια, για να μην χάσω χρόνο. Ε, στο 187 Β με την με το παράγραφο 4... Θεωρούμε αρνητικό το γεγονός ότι συμμορφούμενοι τέλος πάντων προς την κύρωση της Σύμβασης νούμερο 198 του Συμβουλίου της Ευρώπης Θεωρείτε ότι τα ελληνικά δικαστήρια μπορούν κατά την μέτρηση τη ποινή για αδικήματα τη τρομοκρατία να λάβουν ω επιβαρυντικέ περιστάσει τυχόν κατά δικαστικές αποφάσει Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων. Ανέλησα προηγούμενα, είναι γνωστέ οι θέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση για και πώ σε πολλά κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ποινικοποιηθεί κάθε είδου ριζοσπαστική και προοδευτική σκέψη, έχουν τεθεί εκτό νόμου κομμουνιστικά κόμματα. Μια τέτοιο λοιπόν νομολογία είναι προκλητικό να μπορεί να αξιοποιηθεί και στη χώρα μα ω επιβαρυντική περίπτωση. Να πω. Ε... Και για το άρθρο 272 κάναμε και χθε την κριτική μα ότι είναι επικίνδυνο όπω εισάγεται και όπω μετατρέπεται σε κακούργημα αυτή η μόνη η κατοχή εκρηκτικών υλών. Σε καμία περίπτωση ξέρετε ότι είναι, το κόμμα μα ε, αν θέλετε, δεν επιλέγει ε, τέτοιου είδου. Ε, και τις, δεν συγχρονίζεται ούτε επιλέγει και την χρήση Μολότοφ και λοιπάς αν έχουμε άλλη αντίληψη τέλος πάντων για τη σύγκρουση με την εξουσία. Ε, ωστόσο, θεωρούμε ότι υπάρχουν και ζητήματα Προφανώ δυσαναλογικέ, αλλά και κίνδυνοι, ε, σε συνδυασμό με τη διάταξη 189 και τη γενική τη διατύπωση, αυτή να διευρύνει να επικίνδυνα διευρύνει το αξιόπινο για κάθε δράση του λαϊκού κινήματο, να, ε, να, να χρησιμοποιηθεί για να σύρονται συμμετέχοντε σε διαδηλώσει με πολλέ φορέ ε, 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 ναι, και αν θέλετε, και στημένε κατηγορίες με μολότοφ και εκρηκτικέ ύλε που φυτεύονται σε σακίδια, το να μην επεκταθώ. Έχουν καταγγελθεί επανειλημμένα τέτοιου είδου Κυρία Συνάδελφε, αυτά θα τα πείτε και στην Ολομέλεια. Α, Να μην ναι. ναι, ξεπεράσει μία... το χρόνο ήδη. Ναι. Εντάξει, είναι και εμένα η πρώτη μου εισήγηση. Ναι, εσύ, μα εσύ, γι' αυτό πει, υπάρχει μια ανοχή. ανοχή Απλώ επειδή πρόδω... βλέπω ότι επ, επεκτείνεστε στο ίδιο, να σα διευκολύνω ότι θα, ε... θα έχουμε την ευκολία, την δυνατότητα. Εντάξει, να μην πω τώρα για τα... και για τα ζητήματα των δικών συγκοινωνιών. Είναι εν πρώτη κάποιε αλλαγέ που παίρνονται στα θετική κατεύθυνση, όμω η γενική του διατύπωση και νομίζω και σε σχέση με την κριτική που έκανε η προηγούμενη αγορήτρια, η προβληματική είναι ότι όλε οι μορφέ τέλεση των συγκεκριμένων αδικήματων μπορούν, μπορούν να, υπαχθούν στην, κακουργηματική, στην κακουργηματική μορφή τέλους του εγκλήματος που, είναι, που μπορεί να ανοίξει επικίνδυνες και Επικίνδυνες οδούς. Σχετικά τώρα με το άρθρο που έχει συγκεντρώσει αρκετά την κριτική για το ζήτημα της προκλητικής προστασίας των τραπεζικών στελεχών, είπα και προηγούμενα δεν θεωρούμε επαρκή βέβαια την αιτιολογία που δίνεται. Είναι... Ε, η προστασία αυτή προκαλεί το κοινό αίσθημα και δεν, μπορούμε να, δεν αιτιολογείται παρκώς γιατί δίνεται μια τέτοια προστασία και, και αναδρομικά μάλιστα με τη μεταβατική διάταξη και για σκανδαλώδεις υποθέσεις παροχή παροχής δανείων χωρίς εγγύηση κλπ. που τις έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά. Ε, εντάχει μόνο θα πω για τις αλλαγές των κώδικα ποινικής δικονομίας ε, κάναμε και στην συζήτηση για τις φορές την κριτική μας ότι θεωρούμε ότι τα μέτρα που παίρνονται ε, για την ε, σ, λόγω της υποστελέχωσης των δικαστηρίων ε, σε βάρος της ορθής απονομής δικαιοσύνης δεν μπορεί να πραγματικά να υποστηρίζονται και να γίνονται δεκτά. Η πρότασή μας και η θέση μας είναι ότι πρέπει ε, να στελεχώνονται πλήρω όλα τα δικαστήρια και, ε, ε, με επαρκές και μόνιμο προσωπικό ε, και για τα ζητήματα λοιπόν της, ε, της παραγράφου 4 το άρθρο 1 για, την, ε, για τα συμβούλια πλημελιωδικών που έχουν επιφορτιστεί με βαρίτερία πλέον. Ε, ε, με βαρύτητε αρμοδιότητε, δεν θεωρούμε ότι πρέπει ένα κατώτερο δικαστικό λειτουργό να συμμετέχει σε αυτά. Αντίστοιχα και για την κριτική που έγινε από την Ένωση Εισαγγελών για το θέμα τη συμμετοχή του εισαγγελέα στο δεύτερο βαθμό, θεωρούμε ότι πρέπει να προστατεύεται και η αρχή τη αμεροληψία και τη ορθή απονομή δικαιοσύνη. Ε, και... Επίση και για τα μονομελή εφετεία κουργημάτων έχουμε εναντιωθεί και στην αρχική του δημιουργία. Δεν είναι δυνατόν τόσο σοβαρά δικήματα να δικάζονται από μονομελή σύνθεση. Υπάρχει μεγάλη αντίδραση και συνολικά στον νομικό κόσμο που θεωρούμε αρνητική ανεξέλιξη. Από αυτή την άποψη, ε, εντάξει, για, τα, δεν τον στρατιωτικό ποινικό κώδικα ε, και τις οποίες που γίνονται, εμεί εμείς θα τις καταψηφίσουμε, καλά θα πούμε στη συνέχεια θα σε αυτό. Και μία κουβέντα για το άρθρο ε, 7, την παράγραφη 26β, ε, διαφωνούμε, έχουμε συνολικά διαφωνήσει με τις ειδικέ ανακριτικές πράξεις και τη δυνατότητα που, την διευρυμένη δυνατότητα που δίνουν για την καταστρατήγηση ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων με την άρση τηλεφωνικών απορρίτων, την καταγραφή κινήσεων, συσχετισμό δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η επέκτασή τους και στην, Στο άρθρο, 26 26β, για μας είναι αρνητική ε, θα τοποθετηθούμε τέλο πάντων.